μεταξύ, ποστάρετε λίγες ακόμα φωτογραφίες και βάλτε κανένα live, κανένα βιντεάκι, τίποτα τέτοιο στο βίντεο και στο Facebook. Γιατί δεν είδαμε, παιδιά, δεν είδαμε τι παίχτηκε στον ουρανό του. Εντάξει, λίγο, για κάντε κάτι. Να δούμε εκεί που θέλει που δεν το είδαμε, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή λέγατε διάφορα σχετικά με το ποιος θα πετάξει και μήπως είναι και αυτό και εκείνο και ο ανεξάρτητος Έλληνας και μπουρουμπούρου και αυτά. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι, προετοιμάζεται. Αλλά έχει συνέδριο, σου λέει ο άνθρωπος. Ξεκινούν οι εργασίες του τρίτου συνεδρίου των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έχουν τα παιδιά συνέδριο, έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν. Δεν έχουν τώρα, ασχολούνται με τα διάφορα. Συγγνώμη κιόλας. Εν τω μεταξύ έχει και εκείνο τον καημό του, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει και τη Μαρίνα τη Χρυσοβελόνη που τα λέγαμε και χτες. Έχει μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι, μήπως και κάνουν και έναν αντιπρόεδρο. Άντε τώρα εσύ να είσαι ο πρόεδρος και να πρέπει να σκεφτείς ποιο θα κάνεις αντιπρόεδρο. Και καλά να τον κάνεις αντιπρόεδρο, αλλά και τι τέτοιο θα του δώσεις. Ο πρόεδρος προετοιμάστε γιατί θα μιλήσει, τι τίτλο θα του δώσεις και τι, πώς το λένε, και τι αρμοδιότητες θα του δώσεις και μέχρι που θα φτάνουν οι αρμοδιότητες του. Ο πρόεδρος θα ξεκινήσει, λέει τον πρόεδρο, με την ομιλία του πρόεδρου θα ξεκινήσει το συνέδριο. Τι ώρα είναι, μωρέ, 7.30 ώρα το απόγευμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προλάβαινε να πεταχτεί ένα λεπτό, να πετάξει και να φύγει, αλλά δεν νομίζω. Παραέκανε ωραία πράγματα τούτος εδώ, από και κλείεται. Έχει βγάλει και σύνθημα τούμπανο, έχει ψιλομεταλλάξει λίγο το παλιότερο, ξέρετε, εκείνο το αναγκαίο καλό. Σήμερα το αναγκαίο γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο καλό. Είναι το σύνθημα, πάρα πολύ φαντασία, θέλω να το παραδεχτείτε. Γιατί δεν το παραδέχεστε, γιατί κάνεις μούτρα. Δεν είναι έξυπνο το σλόγγαν που έκανε. Σήμερα το αναγκαίο καλό είναι πιο αναγκαίο καλό. Και αν δεν το καταλάβετε, είναι αναγκαίο καλό. Ποιος είναι το αναγκαίο καλό, το αναγκαίο καλό. Ναι, ποιος είναι το αναγκαίο καλό. Σου βάζω φωτογραφία για να δεις, Μουρίτσα, να μου πεις. Δεν είναι αυτός το αναγκαίο καλό σε αυτή τη χώρα. Ω, γιατί σας ακούω, έχετε λίγο, σας βλέπω και κάντε και μούτρα. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Α, είπα μούτρα και τι θυμήθηκα τώρα. Σήμερα μας έδειξε τα μούτρα της επόμενης ημέρας η Χίλαρι Κλίντον. Έβγαλε την πρώτη φωτογραφία της μετά την ήττα. Καλά, εντάξει, είναι αυτό που λένε, θα πάρω τα δάση, τα βουνά. Σε δάσος έκανε βόλτα η Χίλαρι Κλίντον. Την εντόπισε μια νεαρή γυναίκα που έκανε βόλτα με τη μικρή της κόρη στην ίδια περιοχή και που περπατούσε, λέει, με το μωρό της στο δάσος. Μια άγνωστη, δεν τη ξέρουν ποια είναι. Ήταν μια κοπελίτσα που περπατούσε με το μωρό της στο δάσος. Τελείως τυχαία εντωμεταξύ. Έπεσε πάνω στην υποψήφια μέχρι προχτές και ηττημένη των Αμερικανικών εκλογών, την πρώην Υπουργό των Εξωτερικών που φυλάστε ως είναι τι, που ήταν και η πρώην πλανηταρχέσα και που τον επόμενο καιρό θα είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι θα είναι. Τυχαία βρέθηκε. Μια οποιαδήποτε κυρία περπατούσε σε απόσταση, ας πούμε, δίπλα-δίπλα με τη Χίλαρη. Που λέτε, αυτή η τυχαία κοπελίτσα, η Μάργκοτ, πώς τη λένε, περπατούσε με το μωρό της στο δάσος κοντά στο χωριό Τζαπάκουα, σε μια περιοχή στην οποία έχουν σπίτι και οι Κλίντον, και ξαφνικά συνάντησε μπροστά της τη Χίλαρη και τον Μπιλ. Ω, Μπιλ! Εν τω μεταξύ, η κοπελίτσα μετά από λίγο που ήταν η τυχαία που βρέθηκε εκεί, δήλωσε ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένη από τα αποτελέσματα των εκλογών και αποφάσισε να πάει έτσι μια βόλτα στην αγαπημένη της περιοχή, στο Τζαπάκουα. Στη Τζαπάκουα. Ήμουνα μόνη μου με την κόρη μου, την έχει εκείνα τα καθισματάκια πλάτης. Ήταν πολύ ωραία, χαλαρωτικά, την άκουγε, είχε το έρμο το μωρό, καταλαβαίνετε τώρα. Και ξαφνικά, λέει, εκεί άκουσε ένα θόρυβο κοντά της. Γυρίζει. Α! Και βλέπω έκπληκτη μπροστά μου τη Χίλαρη και τον Μπιλ. Τι θορύβους έκαναν η Χίλαρη και ο Μπιλ, πώς ευγάρνε τόσο αγαπημένο που τους ενώνουν ακόμα εκεί σιωπαίοι.